Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε συγκεκριμένη λίστα ποιοι θα βγαίνουν και ποιοι δεν θα βγαίνουν, ξέρετε. Και δεν αυτολογοκρινόμαστε. Είμαστε εδώ στα κανάλια και χθες εγώ το βράδυ και σήμερα το πρωί και αργότερα. Παίρνετε την άδεια της Εκλογικής Επιτροπής, συγγνώμη κιόλας. Εμείς όπως ξέρετε έχουμε ένα σταλινικό κόμμα, πολύ συγκροτημένο και συντεταγμένο. Δηλαδή για να πει ή για να κάνει οποιοδήποτε κάτι μόνο με άδεια. Εντάξει τώρα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Αυτό είναι μια έμεση κριτική. Είναι μια έμεση κριτική. Αν υπάρχει λίστα, θα υπάρχει και λίσταρχος, φαντάζομαι, έτσι. Αυτός ο οποίος στηρεί τη λίστα, δηλαδή. Λίσταρχος, λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος λέει κάτι σήμερα και δεν το τηρεί αύριο. Πριν λίγες μέρες, ο κύριος Μητσοτάκης, πριν τις εκλογές, είπε ότι θα γίνει debate με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το βάζει στα πόδια. Φαντάζομαι ότι έχει να πάει στο Άγιο Όρος, στη Μύκονο, να δει τα γκρεμίσματα εκεί από αυτά που άφησε να γίνουν τετραετία. Να έρθει και μια στη βόλτα. Στη Νέα Ιωνία θα έρθει τώρα. Να έρθει, να έρθει μια βόλτα στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει απαγορεύσει τη δόμηση στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, γιατί βρίζει όλος ο κόσμος. Και μετά να κάτσουμε, κύριε Κερίδη, να δούμε. Αυτό είναι απόφαση του ΣΤΕ, έτσι. Να το πούμε, να το καταλάβει. Είναι απόφαση του ΣΤΕ που βασίζεται στο νόμο σας και το επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν διαβάσατε την απόφαση. Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ότι δέχτηκε πιέσεις, λέει, δεν ξέρουμε από ποιους, αλλά αυτό που είναι η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη, αυτό που λέει με τα ρυθμίσεις. Και έχουμε πει ότι θα το δούμε μετά τις εκλογές. Όχι, δεν έχει πει αυτό. Το έχει πει. Στη συνέντευξη του. Ο κύριος Ταγαράς. Συγγνώμη, αφήστε τον κύριο Ταγαρά. Αφήστε τον κύριο Ταγαρά. Η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη στην Καθημερινή λέει ότι σταμάτησε την εκτός σχεδίου δόμηση. Ενώ δεν έχει ολοκληρώσει το χώρο ταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Και όταν 4 χρόνια άφησε τα αυθαίρετα σε όλη την Ελλάδα να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και όταν. Πάντως το ΣΤΕ αναφέρεται στην απόφαση του 2003-1980. Εσείς γιατί θέλετε τον τίτλο, τι υπάρχει που δεν έχει υποθεί και επιμένετε σε αυτό. Να σας πω, υπάρχει μια κρυφή ατζέντα. Τι εννοείτε, κύριε Καλαρίτη. Και η ατζέντα αυτή που δεν φαίνεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται στις μεταρρυθμίσεις που προτείνει και στη συνταγματική αναθεώρηση, που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει με το σταγονόμετρο τι θέλουν να κάνουν, έχει να κάνει με τη συσσόρευση των μεσαίων εταιριών. Σε λίγα χέρια. Αυτό δεν θα συζητηθούν αυτά στο debate όλων. Ποιο debate. Όλων. Αυτό που πηγαίνεις στα 10 δευτερόλεπτα να εξηγείς την πολιτική του κάθε πολιτικός αρχηγός χωρίς διάλογο. Όχι. Αυτό μπορεί να συζητηθεί όταν έχεις. Αυτούς τους όρους συμφωνήσατε, κύριε Σπίρτζη. Μην το λέτε. Δηλαδή οι διακομματικοί δεν κάνουν δημοσιογράφοι. Τα κόμματα την κάνουν. Κάποια στιγμή, αν κάνουν οι δημοσιογράφοι τα debate, θα είναι αλλιώς. Εσείς τα κανονίζετε αυτά. Είπα εγώ για τους δημοσιογράφους. Όχι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τα κόμματα ψάχνουν να βρουν μία λέξη συμφωνία κάθε φορά για να γίνει debate, αλλά και κάθε φορά μέχρι τώρα είχαν την τόλμη οι επικεφαλείς των δύο πρώτων κομμάτων, δύο μεγαλύτερων κομμάτων, να βγουν και να αντιπαρατεθούν στον ελληνικό λαό για να εξηγήσει ο καθένας το πρόγραμμά του. Ωραία. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Από τότε που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το αποφεύγει σαν το διάλογο το λιβάνι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Να αλλάξουμε λίγο μπορεί το θέμα. Να βγάλουμε και κάτι τέτοιο. Δεν μας αφορά εμάς το debate. Το debate αφού έχετε πει μεγάλους, πάτε. Δηλαδή, γι' αυτό δεν με ρωτάει. Το debate των δύο δεν θα σας αφορούσε. Σε αυτό θα συμμετέχετε. Φαντάζομαι με χαρά όμως. Κύριε Κακούση, το πρόβλημα είναι. Ότι δεν δέχεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει διάλογος. Καλό θα ήταν να ξαναγίνει ένα debate με όλα τα κόμματα, να συζητήσουμε δεν γιατί θα ήσουν σε άλλο κανάλι, άκουσα το φοβερό, γιατί να γίνει debate, αφού ό,τι είχαν να πούνε, μας τα είπανε στις πρώτες εκλογές, άρα τώρα τι να συζητήσουν. Μια και δεν υπάρχουν θέματα ή δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια θεματολογία, να ξανασυζητήσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, δεν τολμά να πάει στο διάλογο με τα άλλα κόμματα, προσπαθεί να αποφύγει το λάθος, δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως δεν μπορούμε να μιλάμε το 2023 ότι θέλουμε να είμαστε ένα ευρωπαϊκό ανοιχτό δημοκρατικό σύστημα με ένα πρωθυπουργό που θέλει να είναι ευρωπαϊστής, δημοκρατικός, ανοιχτός και να μην δέχεται να κάνει debate
με όλα τα κόμματα. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που οι πολίτες πλέον... Δεν θα γίνει debate, εξαγωματικό debate. Να το δούμε, γιατί δεν νομίζω. Ναι, βέβαια, δεν νομίζω. Το κρατάμε. Είναι η λογική fast track, τελειώσαμε. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Εμείς θέλουμε να γίνει debate και να γίνει με όλα τα κόμματα για να ακουστούν βέβαια όλες οι απόψεις. Και μία επισήμανση στον κύριο Κερίδη. Κύριε Κερίδη, επειδή ήμουν η βουλευτής που έκανε ερώτηση στον κύριο Ταγαρά για να φέρει τροπολογία και να ρυθμίσει το θέμα των εκτών σχεδίων, όπως είχε δεσμευτεί και ο υπουργός του, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Ταγαράς, δεσμεύτηκε ο κύριος Ταγαράς ότι σε 5 μέρες που θα έκλεινε η Βουλή θα ερχόταν η τροπολογία, την οποία δεν έφερε ποτέ. Όχι, την έκοψε το Μαξίμο. Ορίστε. Την έκοψε το Μαξίμο. Την έκοψε το Μαξίμο, αλλά αυτό είναι το παραπολιτικό. Μάλιστα. Ότι τον έκοψε το Μαξίμο. Το λέει ο άνθρωπος. Βέβαια, μετά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι θα ήταν λαϊκισμός να φέρουμε την τροπολογία και θα τη φέρουμε μετά τις εκλογές. Θα τη φέρετε, κύριε Κερίδη. Θέλω να πω, πρέπει να σας πω, κυρία Λιβαθινού και κυρία Κακούση. Την τελευταία μέρα ήταν 200 τροπολογίες στη Βουλή. Μία τροπολογία η οποία θα ρύθμιζε το θέμα που είναι στον αέρα πάρα πολλοί διοικητές, πάρα πολλοί αγοραστές, όλος ο κλάδος και βέβαια γίνεται πάρτι στα νησιά, γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω. Με πήραν τη Σαντορίνη και μου είπαν αγοροπολισία που γινόταν πριν την απόφαση του ΣΤΕ ήταν 380 χιλιάρικα ένα κίνητο. Τώρα πάει ο αγοραστής και λέει το παίρνω με 180 για να αναλάβω το ρίσκο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα γίνει πάρτι στα ακίνητα και ιδίως τουριστικές περιοχές, διότι η κυβέρνηση την έπιασε ευαισθησία να μην λαϊκίσει. Ωραία. Έχει πει ο κύριος Κερίδης αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πει θα το αντιμετωπίσει, αν είναι κυβέρνηση, κύριε Κερίδη, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Ξανά. Δεν ήταν μόνο η Τόνια Αντωνίου, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι βουλευτές και βουλευτές της συμπολίτευσης εμού συμπεριλαμβανομένου. Για λοιπόν, την τροπολογία, λέτε. Βεβαίως. Εγώ προσωπικά έχω πάει εγώ είχα κάνει την ερώτηση. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνίου. Κάνατε την τροπολογία. Ναι, βεβαίως. Θα τα λέμε ακριβώς. Σας λέω λοιπόν ότι είχαμε μία απόφαση του ΣΤΕ ομόφωνη. Πρέπει να προχωρήσουμε το θέμα. Ομόφωνη. Στην ολομέλεια του ΣΤΕ. Ομόφωνη. Χωρίς κανέναν μειοψηφούντα δικαστή. Στα τέλη Μαρτίου. Είναι προφανές ότι το ζήτημα είναι πολύ λεπτό. Χρειάζεται μια πολύ εξειδικευμένη νομικοτεχνική ρύθμιση, ώστε να μην καταπέσει ως αντισυνταγματική ή όποια τροπολογία. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι στην τούρλα την προεκλογική δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος και ότι αυτό θα ρυθμιστεί αμέσως μετά τις εκλογές. Το ΣΤΕ έκανε αναφορά σε νόμους του 2003 και του 1985. Κατά τη γνώμη μου. Το είπατε. Ναι. Μετά τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο. Να αλλάξουμε λίγο. Από εκεί και πέρα. Για να δούμε. Όχι, μια στιγμή. Πέρα από το γέλιο. Διότι αν γινόταν αυτό από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή άλλη από οποιοδήποτε, θα γινόταν θέμα. Σας διαβάζω λοιπόν από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καθημερινή. Τι λέει. Ακριβώς. Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί δεν μπορεί να λέει άλλα ο κύριος Κερίδης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλο ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει. Λέει έχουμε κάνει, όπως σας είπα, σημαντικές παρεμβάσεις στη χωροταξία, που τελικά αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πληγή για το ελληνικό περιβάλλον, που είναι η αυθαίρετη δόμηση. Υλοποιήσαμε νομοσχέδια, καταργήσαμε τις παρεκκλήσεις. Είχα τεράστιες πιέσεις γι' αυτό και όπως επέμενα στη γραμμή μας. Έρχονταν πολλοί και ζητούσαν από την κυβέρνηση κάποια ρύθμιση. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε, είναι μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Λοιπόν, εντάξει, αναφέρει ωραία. Ρητά την επιλογή του να καταργήσει την νόμιμη δόμηση, κατήργησε τις παρεκκλήσεις και είναι επιλογή του. Μια στιγμή, για να καταλάβουμε και τι λέμε. Για να απαξιωθεί η περιουσία των Ελλήνων, να μαζευτεί σε λίγα χέρια. Μάλιστα. Και στη συνέχεια να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωραία, κύριε Κερίδη, εγώ έχω μια απορία. Σας παρακαλώ. Πρέπει να αλλάξουμε θέμα. Θα αλλάξουμε να εξαρτήσουμε. Αλλά δεν γίνεται να λέει άλλο ο πρόεδρος του κόμματος και άλλοι βουλευτές του. Σημαντικό, πάρα πολύ. Κύριε Σπίρτζη. Ναι, παρακαλώ. Οι παρεκκλήσεις καταργήθηκαν με δικιά μας ρύθμιση, πράγματι, για τα κάτω από 4 στρέμματα εκτός σχεδίου. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η απόφαση του ΣΤΕ που αφορά. Οικόπεδο 9 στρεμάτων, όχι παρεκκλήσεις, όχι παρεκκλήσεις κάτω Σπίρτζη, από 4 ελάτε, γιατί στρέμματα και μην μπερδεύετε τον κόσμο. Και στα 40 σε κάθε περίπτωση πάντως, να πούμε τον μείζον, ότι εμείς βγαίνουμε όταν με καλείτε εμένα προσωπικά,
δεν παίρνει κανείς κεντρικά τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία να ορίζει ποιος από τους βουλευτές θα βγαίνει, όπως γίνεται σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πήραμε τον κύριο Σπίρτη. Πέρα από τα αστιάκια. Εγώ παίρνω τον Κουτσούμπα και είπε, Μαδία, γιατί είναι πιο συγκροτημένο. Πέρα από τα αστιάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα βρούνε στο κόμμα τους να φύγουν από αυτές τις πρακτικές. Ό,τι θέλετε. Τον Δημήτρη παίρνω πάντως, να ξέρετε. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάντα στραμμένο το 1,5 από τα δύο μάτια στην εξωτερική πολιτική. Έχουμε μια καταγγελία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι το προξενείο της Τουρκίας στη Θράκη παρενέβη στις εκλογές. Το τουρκικό προξενείο. Ναι. Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή. Παρενέβη στις εκλογές. Αυτόν τον Τούρκο πρόξενο, τον οποίο εμείς καταγγέλουμε ως μακρύ χέρι του Ερντογάν και ως άνθρωπο ο οποίος παρενέβη σε αυτή τη διαδικασία, θα τον καλέσει κανείς για εξηγήσεις, γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα. Ναι, δεν είναι το ζήτημα ο πρόξενος, είναι συνολικά η πολιτική της Τουρκίας. Ναι, αλλά εδώ κάπως... Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Όλα θα γίνουν. Αλλά εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Καταρχάς, εδώ τώρα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, έτσι. Και σταματάει το κράτος να λειτουργεί. Δεν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, είδαμε ένα παράδοξο. Ότι ενώ οι 55 εκλογικές περιφέρειες της χώρας από τις 56... Το είδαμε. Μία λοιπόν αλλά περιφέρεια εδώ υπάρχει μια ανοιχτή καταγγελία. Και λέμε το προξενείο παρενέβη. Απολύτως τεκμηριωμένη. Ναι, ωραία. Από τότε το πρόξενο, άρα, λοιπόν, τον πρόξενο γιατί δεν τον κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών για εξήγησης. Επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε μου. Και μάλιστα έχασε ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτου, με τον οποίο εγώ είχα συνεργαστεί πάρα πολύ στενά. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Επιτροπή για τη Θράκη. Λοιπόν, πήρε 2.000 σταυρούς, ενώ ο μουσουλμάνος υποψήφιος πήρε 11-12.000 και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, ειδικά στη Ροδόπη, ενδεχομένως, εν μέρη, όχι ενδεχομένως, εν μέρη και στη Ξάνθη. Την οποία θα επισκεφτώ εγώ την Πέμπτη και η Ντόρα Μπακογιάννη την Παρασκευή τη Ροδόπη, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα. Βλέπετε μια μεγάλη αμηχανία, θα το πω κομψά, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αμηχανία, τι λέτε τώρα. Δεν απαντάτε σε αυτό. Καλά, όταν τελειώσει, θα απαντήσω εγώ για το παράδοξο. Ελάτε να ολοκληρώσετε και μετά. Από εκεί και πέρα. Ούτε εσείς απαντάτε στο γιατί πάντως δεν έχει κληθεί ακόμα. Από εκεί και πέρα. Ο Τούρκος πρόξενος για εξηγήσεις. Και γιατί το μάθαμε μετεκλογικά το τι έχει γίνει. Υπάρχει και η λογική να κλείσει. Υπάρχουν και οι φωνές που θέλουν να κλείσει. Αν μου επιτρέπετε, η δράση του προξενού είναι διαχρονική. Το ξέρουμε όλοι. Έπρεπε κάποια στιγμή, τώρα δεν παίρνω θέση στη συγκεκριμένη καταγγελία, έπρεπε κάποια στιγμή να υποθεί και να γίνει η κοινή γνώμη κοινωνός του τι γίνεται εκεί πέρα. Το προξενείο ανεξάρτητος προξένου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο χρόνια. Τώρα, ως πραγματικός η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτούς τους πληθυσμούς όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και αλλού για να κάνει την πολιτική της. Εμείς κανονικά έπρεπε να έχουμε σήμερα κυβέρνηση. Αν είχαμε ενισχυμένη. Προσέξτε λίγο. Δεν θα είχαμε αυτό το μεσοδιάστημα και αυτή τη διελκυστήνδαμε την υπηρεσιακή. Λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία βλέπετε. Του προξένου, ποιο θα το τραβήξει, κύριε Κεντρική, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα και γιατί δεν είχε γίνει προκαταβολικά αφού το ξέραμε ότι συνέβαινε. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια συνολική πολιτική που ξέρετε ότι εμείς έχουμε στη Θράκη. Και την έχουμε στη Θράκη, αλλά πρέπει να την έχουμε και έναντι της Τουρκίας. Έναντι της Τουρκίας, η οποία έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, επανεκλεγμένος ο Ερντογάν, είδατε τώρα με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών και όλα τα υπόλοιπα. Να σοβαρευτούμε και εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα που έχουν ασκήσει την εξουσία, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι σοβαρά απέναντι σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Το θέμα του προξενού θα πρέπει να έχει λυθεί διακομματικά. Αν έχει τελειώσει πάρα πολλά χρόνια. Τι εννοείται, να τον διώξουμε και θα έρθει επόμενο. Όχι, σα ρωτώ εσά, ευθέω. Μια που το θέτε. Εννοούμε ότι αν ο Έλληνας πρόξενος στη Σμύρνη έκανε τα ίδια πράγματα, θα είχε απελαθεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ σα λέω ότι και ο επόμενο, εδώ έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται συνολική προσέγγιση. Δεν είναι το κλείνω και τελειώνω. Λάθος δεν έχει λυθεί αυτό που λέμε και που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Πάντως, η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθάει να λυθεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό το απλό. Το κύριο Σπίρτη πήρε το θέμα. Όχι, ρωτάω σε εσάς που τα ρωτάτε. Μόλις τελειώσετε το. Μόλις τελειώσετε το. Καλώς το καταγγείλατε. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζω. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, για να κλείσω, δεν έχω κανένα στοιχείο με την έννοια επικοινωνίες και τα λοιπά. Δεν το έχω διερευνήσει. Έχω όμως κάτι εκοφαντικό. Ποιο? Ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε παντού με 20 μονάδες, ειδικά σε μία περιοχή ευαίσθητη, βλέπετε ότι είναι μπροστά. Αυτό το παράδοξο, ας μας το απαντήσει ο κύριος Σπίρτζης. Θα το απαντήσω. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, να τον ακούσουμε. Θα το απαντήσω. Δηλαδή, αν κέρδιζε στην Καλαμαριά κάποιος άλλος πρόξενος θα έκανε παρέμβαση στους ποντίους. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ναι, ακούστε κύριε... Είναι ατυχές αυτό που λέτε. Κύριε Καλαρίτη, τώρα... ακούστε. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει με Έλληνες μουσουλμάνους καθόλου. Έχετε ζήσει.
κάνοντας χρόνια ρεπορτάζ, δεν έχω εικόνα από εκεί. Δεν έχετε ζήσει. Εγώ έχω ζήσει. Γιατί ήμουν μια δεκαετία στη Θράκη. Και σε φοιτητής και στη συνέχεια. Έχω πολλούς φίλους. Είναι ντροπή. Αλλά τι έχει συμβεί σε αυτό. Είναι ντροπή. Ντροπή πραγματικά. Ντρέπομαι εγώ για τη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί στο πολιτικό διάλογο, στην πολιτική διαμάχη, την ψήφο των Ελλήνων μουσουλμάνων με αυτόν τον τρόπο. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει παρέμβαση. Αν έπρεπε, αν υπάρχει παρέμβαση. Δεν είναι όλοι ένα. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις. Δεν είναι όλοι ένα. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Πάμε μέχρι το Μενίδη να δείτε και στον Αστρόπυργο. Να σου δώσουμε και δημοκατάλογο. Τι παρεμβάσεις υπάρχουν. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Δεν σας διέκοψα μία φορά. Σε όσα άθλια είπατε. Άθλια για τους Έλληνες μουσουλμάνους. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Εσείς που είσαστε συνάδελφός. Αν θέλετε να μιλήσω. Επειδή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πολλάκις έχει βγάλει μουσουλμάνους βουλευτές και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη, καλό θα ήταν να είναι πιο σεμνής διατυπώσεις της, να μην δείχνει την αλαζονία ότι χάσαμε ένα νομό και δεν είναι γαλάζιος, να αντακούν οι συμπολίτες μας αυτά που λέτε, διότι αν ήταν έτσι κύριε Κερίδη, εσείς με τόσα μέσα που έχετε, ειδικά στη Θράκη, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με Predator, με την Άσα, την Έσα και ό,τι έχετε παρακολουθήσει όλη τη χώρα, έπρεπε αυτό τον προξενό να τον έχετε απελάσει εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια, άμα κάνει τέτοια πράγματα. Ένα. Δεύτερο. Μας μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά, κύριε Κακούση, γιατί εμείς στις δηλώσεις των ηγετών των ξένων χωρών και ειδικά της Τουρκίας ακούμε. Να και. Και περιμένουμε να μας εξηγήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιες είναι οι συνομιλίες που έκανε. Και ελπίζω, κύριο Ερντογάν, ότι μετά τις εκλογές θα εφαρμοστούν αυτά που έχουν συζητήσει με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλουμε να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουν όλος ο ελληνικός λαός. Ποια είναι αυτά και αν μέσα σε αυτά μπαίνουν και θέματα που σχετίζονται με τον προξενείο, τη μουσουλμανική μειονότητα. Τη μουσουλμανική μειονότητα. Διότι όταν πας και καταγγέλεις, για να καταλάβετε τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, όταν πας και καταγγέλεις ότι το προξενείο παρεμβαίνει στη μουσουλμανική μειονότητα, της δίνεις τουρκική χρεια. Δεν της δίνεις μουσουλμανική. Εσείς που έχετε σας παρακαλώ ζήσει. Πάρα πολύ. Μα εσείς που έχετε ζήσει. Για να καταλάβουμε λοιπόν παρεμβαίνει, τι κάνει. Παρεμβαίνει, σε τι κάνει. Καταλαβαίνετε την υποκρισία. Μια στιγμή. Λοιπόν, πριν πάμε στο προξενείο να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο βουλευτές του οι οποίοι μιλάνε για τουρκική μειονότητα. Λοιπόν, πριν πάμε αλλού την μπάλα, κακώς. Να μιλήσουμε. Εμείς καταγγέλουμε και οι δύο. Και ότι Ξάνθης και Ροδόπη. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή καταγγέλω το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε για το τουρκικό προξενείο. Και να μας απαντήσει ο κύριος Σπύριτζης. Οι δικοί του συνάδελφοι στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δύο τον αριθμό. Έγινε ο βουλευτής του Ξάνθης και ο βουλευτής Ροδόπης που μιλάνε για Τουρκία και τουρκική μειονότητα. Θα τους διαγράψετε, θα τους έχετε στα ψηφοδέλτια. Έγινε επανόρθωση. Για να μην κουνάτε το δάχτυλο τόσο έντονα. Γιατί είναι άλλο. Με την επανόρθωση. Είναι άλλο να το λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κατεβάστε το βλέμμα. Είναι άλλο. Ζητήστε συγγνώμη. Βεβαίως. Διότι μιλάτε για επανόρθωση. Αλλάζετε τη χρειά τη μουσουλμανική μειονότητα από αυτά που λέτε. Οι δικοί σας εκπρόσωποι. Μισό λεπτό, εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Έχουμε δύο εκλεγμένους με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είπατε να ότι ανακάλυψε. Αυτή, κανένας δεν ανακάλεσε τίποτα. Πώς να ανακάλυψε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να σας απαντήσω. Για να έχει νόημα. Για να έχει νόημα η επανόρθωση, χρειάζεται να κατεβάσουμε το βλέμμα. Να μην κουνάμε το δάχτυλο, καλά, καλά. Να καταλάβουμε το λάθος και να το επανορθώσουμε σωστά. Καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει να εκδώσει λίστες. Και θα συζητήσουμε. Θα σας πω τι θέλετε. Πείτε έχει να βγάλει λίστες. Τι συζήτησε ο κύριος Ερντογάν. Τις κομματικές λίστες. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει για λόγους εθνικούς τη λίστα του. Δεν το κάνει. Είναι δέσμιος αυτών των δύο. Τα F35 κύριε Σπίρτζη. Τα οποία Ερντογάν, ήρθανε τα F35 και βλέπετε τα προβλήματα που έχει ο Ερντογάν με τα F35. Ούτε μας έχει έρθει. Αλλά με τον Ερντογάν τα υπέγραψε και ο τελευταίος του Κογκρέσου. Αυτό είναι η είδηση. Ότι τα F35 τα συζήτησε και τα συμφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Να τρελαθείς. Όταν το συμπεριλάβατε στο ψηφοδέλτιο, ξέρατε τις απόψεις τους. Ορίστε. Όταν συμπεριλάβατε τους δύο συγκεκριμένα. Το κόμμα μας έχει πάγιες αρχές.
Δεν κάνουμε εμείς λίγο δεξιά, λίγο αριστερά στα εθνικά θέματα. Εδώ τώρα μήπως θα πρέπει να περάσετε ένα μήνυμα προσεκτικότητας όμως. Είναι αυτή η γραμμή. Μία είναι η γραμμή. Ποια είναι. Και έχουμε μουσουλμανική μειονότητα. Σεβόμαστε τους ψήφους των Ελλήνων μουσουλμάνων. Προφανώς. Ισότιμα όπως όλων των άλλων. Δεν είναι δυνατόν να λένε και να αντιμετωπίζουν τη μουσουλμανική μειονότητα και τους Έλληνες μουσουλμάνους. Εσείς αισθάνεστε άνετα στα ψηφοδέλτια με αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς αισθάνεστε άνετα στα ψηφοδέλτια με αυτούς τους ανθρώπους. Τραγικό. Και δημόσια. Από πρώην πρωθυπουργό. Φωνάζει γιατί θέλει να κρυφτεί. Δεν σας παρακαλώ τώρα. Εσείς αισθάνεστε άνετα. Φωνάζει, θα φωνάξει. Αφού υπάρχει δυνατότητα. Έχετε πάει, κύριε Κακούς, θέλετε να πάμε μαζί μια βόλτα. Είναι πολλά χρόνια. Λοιπόν, ελάτε να πάμε και στην κυρία Ντομίου. Δηλαδή, δεν έχει. Κύριε Σπίτι, κατά την άποψή μου είναι τραγικό να συζητάμε τα ζητήματα αυτά με αυτόν τον τρόπο στην προεκλογική περίοδο. Τα ζητήματα τη Θράκη είναι γνωστά. Τα κόμματα επιλέγουν, ξέρετε. Μα δεν κατηγγείλα εσά. Απλά λέτε για ποιο λόγο να συμβαίνει και να γίνεται. Τι έπρεπε να έχει γίνει. Συγγνώμη, επειδή είναι γνωστά το τι συμβαίνει στη Θράκη εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα, θα έπρεπε επιτέλους τα πολιτικά κόμματα να συζητήσουν σοβαρά για την εθνική μας στρατηγική στη Θράκη. Να υπάρχει εθνική συνεννόηση το τι θα κάνει. Διότι δεν αφορά, εννοώ η χώρα. Διότι δεν αφορά έναν εκλογικό κύκλο ή δύο εκλογικούς κύκλους ή μία κυβέρνηση. Ή θα σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα και θα συνεννοηθούμε για τα αυτονόητα ή αλλιώς, κύριε Κερίδη, δεν μπορεί να μπαίνει στον προεκλογικό διάλογο αυτά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με προκαλεί. Το λέω αυτό, το λέω με προκαλεί αυτό, να πω κάτι. Το λέω αυτό, κύριε Κερίδη, λοιπόν, λυπάμαι, θα το πω λυπάμαι, λυπάμαι, ξέρετε τις απόψεις μου, δεν έχει άδικο, κύριε Κερίδη, αλλά επειδή δεν είναι ένα θέμα που έπεσε από το πουθενά, άρα πιστεύω ότι τα θέματα ευαίσθητα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να συζητιούνται με άλλο ύφος, σε άλλο χώρο και σε άλλο timing. Αυτή είναι η άποψή μας, διότι εγώ δεν θέλω να πω τι έκανε ο δικός μας βουλευτής, τι έκανε ο δικός μας. Είχατε και εσείς ανάλογα θέματα. Δεν είναι σοβαρά. Και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ποιο δεν είναι σοβαρό. Και πρέπει να δούμε, κύριε Κερίδη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε μεγάλα βήματα τη δεκαετία αρχές του 90. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή. Εμείς κάναμε μια επιτροπή στη Θράκη. Επιτρέψτε μου. Κάναμε μια επιτροπή για τη Θράκη. Επίσης. Η οποία έχει αναπτυξιακό αλλά και θεσμικό ρόλο για τα ζητήματα της μειονότητας. Εκεί λοιπόν, κυρία Αντωνίου, θα μου επιτρέψετε τώρα να σας πω κάτι, γιατί καλά είναι να κουνάτε το χέρι και προφανώς αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά κυρίως να τα πείτε στον εαυτό σας. Να τα πείτε δηλαδή στο Πασόκ. Και να σας εξηγηθώ το γιατί. Είναι το μόνο που έχει κάνει σωστές κινήσεις και στη Θράκη. Να σας εξηγήσω το γιατί. Γιατί, κύριε Κερίδη. Ναι. Να πάμε. Γιατί στην Επιτροπή της Θράκης το Πασόκ ήρθε με δύο εκπροσώπους και δύο διαφορετικές γραμμές. Βρείτε τα λοιπόν πρώτα στο Πασόκ. Δηλαδή. Το Πασόκ. Τι εννοείται. Τώρα, δηλαδή. Ενώ είχε τον κύριο Παπανδρέου από τη μια και τον κύριο Λοβέρδο από την άλλη. Ναι. Καλό είναι λοιπόν στο Πασόκ να συνεννοηθούν πρώτα μεταξύ τους και μετά να κουνάνε με τέτοια άνεση και τέτοια λαζονία το χέρι στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτημένη θέση και την εξέφρασε αυτή και στην Επιτροπή της Θράκης. Εσείς είναι που μας έχετε μπερδέψει. Μας έχετε μπερδέψει πάρα πολύ. Στην οποία ήμουν εγώ. Γιατί, κύριε Κερίδη, επί δύο χρόνια. Γιατί, κύριε και πάλευα για τα ζητήματα. Εμείς σεβόμαστε και εμείς σεβόμαστε τους Έλληνες μουσουλμάνους και πρέπει να πούμε. Βρείτε ότι τα πρώτα μετά. Είχατε και εσείς ανάλογα θέματα πάντως με βουλευτές σας εκεί. Όλα τα μέσα ξεκίνησαν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Καλά, εντάξει. Εντάξει, να συμφωνούμε στα βασικά. Να κατεβούν οι μπάρες. Γίνανε μεγάλες πολιτικές. 1990. Γίνανε μεγάλες πολιτικές. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε τα θέματα και στην θέση. Ελάτε να εξελίξουμε λίγο την κουβέντα μας, κυρία. Εγώ είμαι προσωπική μου άποψη, κύριε Κερίδη. Δεν μπορεί να ολοκληρώσετε γιατί θέλει να ρωτήσετε, κύριε Σπίτι. Αλλά δεν πρόκειται το Πασόκ και να λέτε, κύριε Κερίδη, να μας ζαλίζει άλλο. Θα πάω στη Θράκη να ενημερωθώ. Και μετά να δούμε τι γίνεται. Κυρία Αντωνίου, να ενημερωθείτε και να μας πείτε. Εγώ είμαι απολύτως ενημερωμένος και δύο χρόνια παλεύω για το τύπο της Θράκης. Μα είναι δυνατόν. Και έχουμε κάνει πράγματα στην παράθεση. Γιατί αλλά το Πασόκ δεν δικαιούται. Έχετε τόσα θέματα αντιπαράθεσης με το ΣΥΡΙΖΑ.
Πάρα πολλά. Γιατί δεν κάνετε μια συμφωνία διακομματική, βουλευτές οι οποίοι, υποψήφοι βουλευτές, συγγνώμη, οι οποίοι έχουν απόψεις όπως αυτές των δύο συγκεκριμένων που ανακάλεσαν να μην συμπεριλαμβάνονται. Όταν η πρωθυπουργή σε όλους απευθύνομαι. Επειδή είναι γνωστό το θέμα, κύριε Αντωνίου, γιατί δεν γίνεται, κύριε Σπίρτζη, μια συμφωνία διακομματική, υποψήφοι οι οποίοι διατυπώνουν τέτοιες απόψεις. Τι ξέρετε από πριν. Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει θέμα. Να μην συμπεριλαμβάνονται. Απλώ είναι. Σπίρτζη, να αλλάξουμε λιγάκι θέμα. Δεν καταλάβατε τι σα είπα. Με συγχωρείτε, καταλάβατε. Σας είπα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια απίστευτη διγλωσία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η οποία εκφράστηκε και όποιος δει τα πρακτικά θα το καταλάβει αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Διαφωνεί, κυρία Αντώνη. Είναι ευαίσθητο και θέλει να καταθέσει την προσοχή. Γιατί αλλάζει η περιφέρεια. Κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, λέτε, δεν ακούγεται κανείς. Τέσσερα χρόνια πάντως κυβέρνηση ήταν η Δημοκρατία με πρωθυπουργό την Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε παρακάτω. Όχι, να το θυμίσω. Πάμε επόμενο λοιπόν. Δεν ήταν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αλλάζει η περιφέρεια. Ο κύριος Τσίπρας, πάμε τώρα και σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι μετά την Αλφα Πειραιά πάμε τώρα Δυτική Αθήνα, πάει ο ίδιος. Φυσικά και στο Ρέθυμνο. Ορίστε, ναι, βεβαίως. Συγγνώμη. Ρέθυμνο και Δυτική Αθήνα. Πάει η Ρόδος, θα το κάνει. Νομίζω ότι η επιλογή. 50% στη Ρόδο και 48% στις Σέρες. Έδωσε κάποιο προξενείο γραμμή στις Σέρες. Πήγε καλά. Έδωσε, είχαμε κάνει κάποιο προξενείο. Από κάποια μας, χώρα. Ας μας απαντήσει κάτι, κάτι ρώτησες. Γιατί άνοιξε περιφέρειες, κύριε Σπίρτζη, απαντήστε πως θέλω. Σταθούμε λίγο σοβαρή. Ένα σχόλιο ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε σε δύο περιφέρειες. Και εγώ ρωτάω. Για να βγει πρώτος. Μέσα Σέρες πήρε 48% της Δημοκρατίας, στη Δε Ρόδο 50%. Γιατί εκεί το αποτέλεσμα είναι παράξενο, κύριε Σπίρτζη. Ελάτε, κύριε Σπίρτζη, απαντήστε στο ερώτημά μου, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Όχι, επέλεξε, ναι, επέλεξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να δώσει τη μάχη στις γειτονιές που ο προοδευτικός κόσμος είχε πάντα πολύ μεγάλα ποσοστά και δεν έχει. Στις περιοχές της χώρας όπως η Κρήτη, που είναι η πρώτη φορά που βάφτηκε μπλε, άρα νομίζω για το σύνολο της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης είναι... Α, τώρα βάζετε και εμάς μας. Πάντα σας βάζαμε, εσείς δεν μπαίνατε. Γιατί να πούμε, κύριε Σπίρτζη. Το σαρδόνιο χαμόγελο της κυρίας Αντωνίου. Εσείς δεν μπαίνατε. Τώρα είναι όλοι, είναι οι κέρδισαν οι αυτοδιοίκητες. Α, συγγνώμη. Ελάτε, εγώ πώς να σας κάνουμε τα μυαλό. Θα μιλήσει και θα πει το νέο ότι θέλουμε. Λοιπόν, το σύνολο της προοδευτικής παράταξης λοιπόν έχει υποστεί ήττα. Αν αφρίσετε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ ακόμη δεν αγγίζει την Δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορεί η Δυτική Αθήνα να ψηφίζει ό,τι φιλοθέκει του παλιού ψηφικού. Για να παραφράσω, μπορεί, μισό λεπτάκι. Για να παραφράσω το Μακαρίτη, τον Μπάγκαλο, όλοι μαζί τα χάσαμε δηλαδή. Όχι. Να έχουμε είναι ιδιοκτησία ψηφοφόρη. Γιατί δεν μπορεί. Δηλαδή, μια περιοχή πρέπει να ψηφίζει πάντα το ίδιο. Όχι, να κύριε Καλαρίτη, με τη φιλοθέκη του παλιού ψηφικού, τη Δυτική Αθήνα τη χωρίζει κοινωνικό και οικονομικό χάος. Έχουν άλλη γνώμη ψηφοφόρη. Αν θέλετε να δούμε μόνο τις αξίες της γης, τις δραστηριότητες και το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα κάθε περιοχή, θα το καταλάβετε. Όταν λοιπόν έχουμε περιοχές που οι συμπολίτες μας πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αφήνουν στο ταμείο τρόφιμα πίσω γιατί δεν έχουν να τα πληρώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Άρα κάποιος κάνει, κάνει καλύτερη πολιτική από εσάς. Είναι στο χέρι του Αλέξη Τσίπρα τώρα που συντάσσει τις λίστες να αφήσει κάποιους ανθρώπους έξω που ίσως έχουν μια μεγαλύτερη ευθύνη για το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα. Δεν θέλω να πω σε ονόμα. Δεν είναι και... Γιατί ντρέπεσαι. Πες τα, δεν πειράζει. Τα είπα πριν τώρα. Στο διάλογο είναι. Ξέρω, είπα για τον κύριο Φωτίου, είπα για τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, ακούγεται για την κυρία Τσαπανίδου. Είναι αυτό ένα όπλο, θεωρείται, στα χέρια του Άλεξη Τσίπρα. Εγώ, που μπορεί να δείξει ότι ναι, κατάλαβα τι έγινε και αυτά τα πρόσωπα εγώ τα κάνω στην άκρη και αυτά, πάω με νέα πρόσωπα. Αυτά θα τα δείτε σε λίγες ώρες. Χρειάζονται νέα πρόσωπα. Έτσι και αλλιώς θα τα δείτε σε λίγες. Χρειάζονται νέα πρόσωπα. Και τα δύο. Χρειάζεται και εμπειρία, χρειάζεται και νέα πρόσωπα. Και χρειάζεται και σοβαρότητα. Αλλαγή ηγεσία σε περίπτωση, κύριε Σπίρτζη, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάλι το ίδιο ποσοστό ή περίπου το ίδιο ή και πιο κάτω στις νέες εκλογές. Θα πω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι η κύρια συνεκτική ουσία που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσωπο κεντρικό, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο.
Ναι, εμείς έχουμε μία άλλη κουλτούρα. Μάλλον αν είχατε γνωριστεί στο παρελθόν με την Αντωνίου, θα το ξέρετε και εσείς αυτό. Ναι, αλλά δεν δείχνει κάτι και αυτό. Όχι. Όταν ο κόσμος θα ψηφίσει ότι τα και κόμματα... δώσει πάλι ένα τόσο χαμηλό ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εσείς δεν βρήκατε στο Αργή και Προδέρμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η καλή. Βρήκατε εσείς. Αυτό είναι το θέμα. Βρήκατε εσείς το ποσοστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ποσοστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ποσοστό. Απλά ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι το ποσοστό. ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε τον κύριο Καστανίδη. Το είδαμε τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ άνευ Τσίπρα δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Νομίζω ότι δεν είναι η χρονική στιγμή. Είναι πολλά χρόνια που πρέπει να περάσουν για να οριμάσει. Η μετά Τσίπρα εποχή. Ναι, για να οριμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, να αλλάξει δομές, να αλλάξει πολλά πράγματα για να μπορείς να πεις ότι μπορεί να σταθεί χωρίς να αλλάξει σύμπρα. Άρα καταλαβαίνω και εσείς θέλετε όποιον αυτό το αποτέλεσμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψη του κυρίου. Σας παρακαλώ γιατί το ακούω. Αν όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, πήγαν 25 Ιουνίου, είτε είναι παραπάνω, είτε είναι το ίδιο για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε λίγο λιγότερο. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μείνει στην ηγεσία του κόμματος. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Ναι, η γνώμη προφανές. Ναι. Είναι προφανές. Είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν η ανανέωση θα γίνει, ας πούμε. Εσωτερικά. Θα φανεί εσωτερικά στο πρόσωπο, ας πούμε, του κυρίου Βίτσα. Δεν έχει γίνει ανανέωση επιλογή... στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε τώρα. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Εγώ λέω για την μετεκλογική. Για την μετά την πρώτη κάλπη ανανέωση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε Κακούση, αν ο πατέρας της κυρίας Αντωνίου ήταν υπουργός ή ο δικός μου, είναι ανανέωση. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα δεν υπάρχει. Είναι οικογενειακό το θέμα. Στη Νέα Δημοκρατία οικογενειακό είναι το θέμα. Βεβαίως. Βεβαίως είναι οικογενειακό. Αυτό είναι ανανέωση. Αυτό το λέτε μια πολιτική διαδικασία ανανέωση που φέρνει κάτι φρέσκο. Κάτι. Θέλετε να πάρουμε τις εκλεγμένες βουλευτές. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψε να πιάσει τα ποσοστά του πατέρα του σε αυτές τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Να έχει πάρει και τη χάρη του, την έχει μεγαλώσει. Ναι, αλλά αυτό τώρα που λέτε. Σε πολλά πράγματα. Επειδή δεν υπάρχει ούτε οικογενειακή ευθύνη, ούτε οικογενειακή. Υπάρχει όμως, επειδή βάλατε θέμα ανανέωσης, στην. Λέω, ας πούμε, πάει να πάρει την έδρα του κυρίου Βίτσα ο κύριος, αν επιβεβαιωθούν. Καμία σχέση. Πώς, γιατί. Στη Δυτική. Στη Δυτική Αθήνα. Αν κατέβει στη Δυτική. Έχουμε βγάλει τρεις βουλευτές. Δεν είναι μέσα σε αυτούς ο κύριος Βίτσας. Ναι, αλλά σε περίπτωση που ο κύριος Βίτσας... Καλά, σε περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης που κατεβαίνει, ποιον έδρα πήρε. Ο κύριος Μητσοτάκης... Δεν πήρε την κύριο Βαρβιτσιώτη, όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε... Εμένα άλλο λέω ονόματα... Αφού κατεβαίνει στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Να λέω, θα αρχίσω να λέω ονόματα... Θα αρχίσω να λέω ονόματα γόνων πολιτικών οικογενειών. Θα αρχίσω να λέω ονόματα. Κανένα άγνωστο και δεν σοκαριζόμαστε από αυτό. Όχι, εσείς δεν σοκαριζόσαστε. Αλλά μην λέτε σε εμάς και σε άλλα κόμματα για ζητήματα πολιτικής ανανέωσης. Ειδικά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν πρέπει να υπάρξει όμως ανανέωση, κύριε ότι... Σπίρτζη, ναι, σε περίπτωση. Όχι, άλλο λέει. Λέει άλλο λέω. Δεν είναι ανανέωση να διαδέχεται ο ίδιος το μαντέρα. Υπάρχει πληθυσμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να μην λέμε. Ανανέωση την κάνει ο λαός. Δεν γίνονται μέσω. Άρα θεωρείτε ότι. Εγώ ξαναλέω. Ξαναλέω γιατί τώρα μας ακούνε και μου γράφουν. Γιατί κάτι κύριο Σπίρτζη που έχει προκαλέσει μεγάλη. Ξαναλέω. Όλα αυτά τα πρόσωπα που ακούστηκαν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και οι ζυμώσεις παρασκηνιακές δεν ξέρω και δεν μακριά από μένα όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σκέφτονται ότι είναι επόμενη, ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, την επόμενη μέρα είμαι εγώ αυτός ή αυτή που θα πάρω την ηγεσία του κόμματος και υπάρχουν και διαβουλεύσεις και παρασκηνιακά. Αλλά δεν είναι αυτό, έχουμε δημοκρατικότητα της διαδικασίας. Πιο πολύ από κάθε κόμμα, όποιος θέλει μπορεί να δοκιμάσει. Εγώ... Και αυτό ενδιαφέρον. Δεν το αποκλείεται. Όχι. Όχι, δεν αποκλείεται. Άλλο λέω. Εγώ λέω την άποψή μου σε σχέση με την ηγεσία που πρέπει. Όποιος θέλει να τα βάλει με τον Τσίπρα, λέτε. Να θέσει τον εαυτό στη διάθεση των οργάνων του κόμματος. Ακριβώς. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Ήταν σήμερα, είπε. Είπα και άλλα. Πολλά είπατε. Κύριε Αντωνίου. Ότι χρειάζεται χρόνια για να οριμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να οριμάσει. Να οριμάσει την ηγεσία εννοείται. Σας είδα για τις εκλογές. Έχετε πει, έχετε κοιτάξει τον κύριο Σπίρτζη πάρα πολλές φορές. Θέλουμε να κλείσουμε. Να κάνουμε μια απέτησή μας. Σε αυτές τις εκλογές είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Και βέβαια αυτό επιτεύχθηκε. Και είδαμε και βέβαια και μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψή μου. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν επιβράβευσε μια κυβέρνηση των ντεμπών, της ακρίβειας,
μια κυβέρνηση των παράνων παρακολουθήσεων. Δεν είναι αλλά, μια του ιδιωτικού χρέους. Αλλά τι? Του ιδιωτικού χρέους. Απλώς απέριψε ως εναλλακτική δυνατότητα στη χώρα τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα διεκδικείτε εσείς το ρόλο της αποκλήσεως. Στην προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι... Να πέριψε, να πιάνει λογική δηλαδή. Άρα πιστεύετε ότι από την αντιπολιτευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Να κάνω μια παρατήρηση, μια επισήμανση μάλλον. Διότι ακούω στο δημόσιο διάλογο ότι έφταιγε η απλή αναλογική και το νέο ισχυρό σύστημα. Συγγνώμη, νομίζετε ότι οι πολίτες πήγαν και ψήφισαν στην κάλπη σε σχέση τι είναι η απλή αναλογική και όχι, τι δεν είναι. Κυβέρνηση, θέλω, να πω, θέλω να πω ότι είτε υπήρχε απλή αναλογική είτε δεν υπήρχε. Μάλιστα. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν το αποτέλεσμα. Διότι ο ελληνικός λαός έστειλε το λογαριασμό στο ΣΥΡΙΖΑ και για το 15-19 και για το 19-23. Μάλιστα. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε μία βαβέλ. Ο λογαριασμός θα πήγαινε. Πρέπει να κλείσουμε. Και κλείνω με το μήνυμα το θετικό πάντα, κύριε Κακούς, κύριε Βαθινού, ότι εμείς επιδιώκουμε ως ΠΑΣΟΚ να μεγαλώσουμε την εμπιστοσύνη με τους πολίτες, να μας στηρίξουν, να μας ψηφίσουν, διότι μόνο με ισχυρό ΠΑΣΟΚ και κύμα αλλαγής θα μπορούμε να συγκροτήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και να υπάρχει προοπτική στον τόπο. Πάει την προοπτική, πάει και το αριστερή. Καταλάβατε. Κάποτε η πιο αισιόδοξη κυρία μιλούσε. Κύριε Σπίτση, δεν ακουγόμαστε, μιλάμε όλοι μαζί. Κύριε παράταξη. Συγγνώμη, τη στιγμή του Ντανιέλη. Ελάτε, πάμε πάνω. Έρχομαι δίπλα σας. Ελάτε. Η πιο αισιόδοξη εξέλιξη των εκλογών της 21ης Μαΐου ήταν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία τα πήγε πάρα πολύ καλά, κυρίως στις λαϊκές γειτονιές. Και είναι να πάρετε 180 βουλευτές, να κάνετε συνταγματική ότι είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, φιλοπρόοδο, υπέρ όλου του λαού. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μία αντίφαση, ένα πρόβλημα. Επειδή δεν μπορούν να δουν το δομικό τους πρόβλημα, μιλάνε για πρόσωπα. Πρόσωπα όμως πλην του αρχηγού. Τέλεια. Λοιπόν. Και εκεί είναι η αντίφαση, αλλά είναι δικά που θα δουν. Και κλείνω με το τελευταίο.